Η ομάδα εμφανίστηκε πολύ κακή. Δεν προσπάθησαμε το πρώτο που παρουσιάζαμε σε άλλους αγώνες. Και το δυσάρεστο είναι ότι δώσαμε γκολ στον αντίπαλο εμείς και όχι από δικές του καθαρά εκτακτικές προσπάθειες. Τα κάναμε δώρο στην ουσία. Στο δεύτερο ημίχρονο παλέψαμε περισσότερο, η ομάδα στήθηκε καλύτερα στο γήπεδο. Δημιουργήσαμε τις προβολές, μειώσαμε σε 4-3, αλλά δυστυχώς στο τέλος βγήκαμε όλοι μπροστά. Αναμενόμενο να πάμε και το πρώτο γκολ στην κόντρα. Εντάξει, συνεχίζουμε τώρα με άλλα 5 μάτς, δύσκολα. Εμείς θέλουμε 4 βαθμούς να εξασφαλίσουμε την πρώτη εξάδα, γύρω στους 38 βαθμούς να κάνουμε. Και ελπίζουμε συνέχεια να είναι καλύτερη. Νομίζω ότι έγινε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Άλλωστε το να βλέπει ο φύλαθος 8 γκολ από δύο ομάδες οι οποίες πραγματικά ψάχνουν σπουδαίο επιθετικό ποδόσφαιρο. Τα λέει όλα. Βέβαια, έχω πάρα πολλά παράπονα από τα παιδιά σήμερα. Νομίζω ότι σε ένα τέτοιο φιλικό περιβάλλον, σε μια τέτοια φιλοξενία από πλευράς Οξάτου, ήταν ότι το ιδανικότερο να πάρεις βαθμό ή βαθμούς. Μπορώ να πω ότι προσφέραμε το παιχνίδι στο πιάτο, στον αντίπαλο, χωρίς να έχουμε την πίεση εκείνη που είχαμε στο πρώτο παιχνίδι του πρώτου γύρου, δεχτήκαμε αστεία γκολ και μπορώ να πω ότι πραγματικά στο θέμα της αμυντικής λειτουργίας απογοητεύσαμε. Το παιχνίδι στο 4-1 πραγματικά πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για μας. Φοβηθήκαμε ότι μπορούσε να έρθει και διαστημός. Αλλά νομίζω ότι οι τέτοιες προσπάθειες που κάναμε πετύχαμε δύο γκολ μας βάλαμε στο παιχνίδι και ίσως στην τελευταία ευκαιρία μπορούσαμε με ένα φάουλ να αλλάξουμε τη ροή του παιχνιδιού, το τελικό αποτέλεσμα. Το 5-2 βέβαια τα λέει όλα. Παραδέχομαι την ήττα της ομάδας μου από την αντίπαλη ομάδα. Τις εύχομαι καλή πορεία στη συνέχεια. Αν είναι δυνατόν να βρεθούμε και στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Θέλω να ευχηθώ και καλή ποδοσφαιρική χρονιά για όλους τους παράγοντες, τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, τους διαιτητές και να συγχαρώ τη διαιτησία για τη σημερινή απόδοση. Αυτά.